Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, ακούσαμε και τα ωραία σήμερα ότι καλύπτουμε υπαλλήλους του παρανομού. Τουλάχιστον στα 3 χρόνια της θητείας μου σε αυτό το πόστο, το οποίο στα πόστα μάλλον που μου είχε αναθέσει η διοίκηση, θεωρώ ότι ούτε κάλυψα, ούτε προσπάθησα να καλύψω και ούτε θα καλύψω παρανομίες υπαλλήλων. Το τηλέφωνο, όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος, δόθηκε νομίμως στην υπηρεσία Πρασίνου, η οποία καλύπτει και την πολιτική προστασία. Ο επιχειρησιακός προϊστάμενος πολιτικής προστασίας, τον οποίον βρήκαμε εκεί που βρήκαμε, όπως βρήκαμε και όλους τους προϊσταμένους στις θέσεις τους, και τουλάχιστον προς τιμή του κυρίου Πιστική, όταν με κάλεσε, μου είπε «Δεν πειράζεις κανέναν, δεν αντικαθιστάς κανέναν». Πορευθήκαμε με τους συναδέλφους του προσωπικού, τα παιδιά του προσωπικού, όπως τα βρήκαμε, και προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να λειτουργήσουμε τίμια και όμορφα. Ο συγκεκριμένος υπάλληλος έκανε την υπέρβασή του, κακώς κατ' εμέ. Όπως είπε και ο κ. Χριστικίδης, προσπαθήσαμε να τον συνετίσουμε, πλήρωσε κάποια λεφτά, σταμάτησε κάποια στιγμή για οικονομικούς λόγους να πληρώνει, του αφαιρέθηκε το τηλέφωνο, του αφαιρέθηκε μετά τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου. Γιατί έπρεπε κατά την αντιπυρική περίοδο εις γνώσμα να κρατάει το τηλέφωνο, γιατί έπρεπε να έχει ένα υπηρεσιακό τηλέφωνο να μιλάει με αυτούς που έπρεπε να μιλάει. Με συγχωρείτε, διακόπτω, πρέπει να ξαναυποθεί ότι ο παλαιός, εκτός από αυτά τα χρήματα, έχει πληρώσει και άλλα χρήματα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, το αν θα πρέπει να καταλογιστεί σε μένα ή στην κυρία Λεγάκη, η οποία η κυρία Λεγάκη απλώς μπήκε το όνομά της στο χαρτί σαν προϊσταμένη Πρασίνου. Εγώ σαν αντιδήμαρχος και όπως και οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι έχουμε χρεωμένο τηλέφωνο. Είναι χρεωμένο στο όνομά μας. Αν θα γίνει μια υπέρβαση 1 ευρώ, πάμε και τα κουμπάμε και το πληρώνουμε. Είναι δικό μας. Να έρθω εγώ ή ο κύριος Πιστικίδης ή ο κύριος Μπουρνούς ή οποιοδήποτε άλλος να καλύψει έναν υπάλληλο, αν ο υπάλληλος δηλώσει αδυναμία οικονομική, να είστε σίγουρος ότι εγώ προσωπικά θεωρώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι θα τον καλύψουν. Όταν όμως ο υπάλληλος έρχεται και ο θελός, αναγνωρίζοντας το λάθος του και υπογράφει δήλωση, και ένα άνθρωπο μεγάλο, δεν είναι ένα μωρό παιδί, το μαλώσαμε, και υπογράφει δήλωση ότι αποδέχεται το χρέος και αναλαμβάνει την ευθύνη να το καλύψει μέσα από τη μισθοδοσία του, η υπηρεσία, η οικονομική υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να έχει μια απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στα χέρια της για να μπορέσει να προβεί στην κράτηση του ποσού, και αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή. Ούτε κάλυψα, ούτε προσπάθησα να καλύψω, ούτε ημεροληπτήσα υπέρ κάποιου υπαλλήλου και ειδικά του συγκεκριμένου. Ο συγκεκριμένος σαν πολιτική προστασία είναι στα πάει 24 ώρες 24 ώρες, 12 μήνες το χρόνο, γιατί δεν είναι μόνο οι πληροφορίες, είναι οι πλημμύρες, είναι τα χιόνια, είναι όλα. Από εκεί και ύστερα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Λυπάμαι για τη λάσπη στο πρόσωπό μου. Αν ήταν κάτι δικό μου, βεβαίως θα αναλάβαινα το μερίδιο της ευθύνης που θα μου αναλογούσε. Εδώ δεν μου αναλογεί η ευθύνη. Ένα λεπτό. Δεν μου αναλογεί ευθύνη, διότι και εγώ και ο κ. Φυσικής αντίμαχος και σήμερα ο κ. Μπουρνός αντίμαχος προσπαθήσαμε να τον συνετίσουμε. Και θεωρώ ότι από εδώ και πέρα, επάνω σε αυτό, δεν θα ξανακάνει κάτι, γιατί δεν θα έχει τηλέφωνο της υπηρεσίας.